Λύκειον Όρος, 5 Ιουνίου 2021. Ευρίσκομαι στο χώρο του Τεμένους, το οποίο είχε μήκος 120 μέτρων και το οποίο θεωρείται άβατο. Μάλιστα λέγεται ότι όποιος έμπαινε μέσα στο χώρο του Τεμένους δεν έριγνε σκιά και ότι πέθανε πριν συμπληρωθεί χρόνος. Και μάλιστα το φαινόμενο της απουσίας σκιάς φαινόταν, υπήρχε το φαινόμενο αυτό, συνέβαινε όλες τις εποχές του έτους. Για την αιτία αυτού του περίεργου φαινομένου και παράδοξου οπωσδήποτε, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Μία από τις εκδοχές αυτές ήταν ότι ήταν παρούσα μέσα στο Τέμενος η ψυχή κατά τους Πυθαγορείους, η οποία ψυχή δεν δημιουργεί σκιά. Άλλη εκδοχή ήταν ότι πάνω από τον χώρο του Τεμένους υπήρχε μια νεφέλη η οποία εμπόδισε τη δημιουργία σκιάς. Όμως, μήπως αυτό που συνέβαινε εδώ στο Τέμενος όταν κανείς έμπαινε δεν δημιουργούσε σκιά και όταν επίσης έμπαινε πέθανε πριν συμπληρωθεί χρόνος. Μήπως αυτό συνδέεται με την τέλεση κάποιων μυστηρίων εδώ στο Λύκειον Όρος? Μήπως συνδέεται με κάποιο υψηλό τεχνολογικό επίπεδο? Μήπως δηλαδή στα μυστήρια τα οποία πιθανότατα τελούνται εδώ και στα οποία δεν αναφέρεται ο Παυσανίας, υπήρχε η δυνατότητα στον μειούμενο, άμα τη λήψη των γνώσεων αυτών, να μην δημιουργήσει σκιά όταν έμπαινε στο Τέμενος? Είναι ένα θέμα αυτό. Μιλάμε για μειουμένους, αλλά υπάρχει το άβατον. Είναι μια περίπτωση που ένα θέμα για το οποίο δεν εξηγείται εύκολα. Περπατάμε στον χώρο του Τεμένους, όπου αισθάνεται κανείς, θα έλεγα, μια ενέργεια στον χώρο αυτό, θετική ενέργεια. Υπάρχει μια καλή ενέργεια, πολύ καλή ενέργεια στον χώρο. Και πριν από χρόνια, νομίζω 24 Μαΐου του 2008, με βάση τις φωτογραφίες που έχω βγάλει, τις προηγούμενες φωτογραφίες που έχω βγάλει από την επίσκεψή μου αυτή τότε στο Λύκειον Όρος, υπήρχε κάποιος ο οποίος άσχετο ήταν, δεν ενδιαφερόταν για την αρχαία Ελλάδα, δεν τον απασχολούσε η ιστορία κλπ. Περπατούσε εδώ που περπατάω εγώ, στεκόταν, πάλι περπατούσε και ένιωθε μια περίεργη δύναμη, μια δύναμη ισχυρότατη να το καταλαμβάνει. Και μάλιστα όταν μετά από χρόνια συναντηθήκαμε και του ζήτησα να μου διηγηθεί το συμβάν αυτό, έτρεμε στην κυριολεξία όταν μου το ξαναθύμισε. Υπάρχει λοιπόν μια δύναμη στο χώρο αυτό, την οποία νομίζω την καταλαβαίνει κάποιος, αρκεί να έχει μια ιερότητα, ένα σεβασμό προς το χώρο αυτό. Άλλο συγκεκριμένος άνθρωπος, εντάξει, δεν ήταν ασεβής, απλώς δεν τον ενδιαφέρει η αρχαία Ελλάδα. Έτυχε με μια ομάδα φίλων να έρθει εδώ. Και βλέπουμε και το βωμό του Λυκαίου Δίος. Αυτά ήθελα να πω, να προσθέσω αυτή την προσωπική μου εκτίμηση για την πιθανή εξήγηση του φαινομένου της μη δημιουργίας σκιάς στον χώρο του Τεμένους και του θανάτου των όσων εισέρχονται στον χώρο αυτό, που θεωρείται άβατο.
Υπήρχε άβατο. Υπήρχε απαγόρευση εισόδου στον χώρο αυτό.